Μια ολοήμερη γιορτή στήθηκε στην αυλή του Γαλλικού Ινστιτούτου, παρουσιάζοντας εργαστήρια, επιδείξεις skateboard και graffiti, αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια με κλόν και ζογκλέρ. Όντως είναι μια ατμόσφαιρα γιορτής. Έχουμε σε αυτό το. Την αυλή του Γαλλικού Ινστιτούτου, επιδείξεις, εργαστήρια για τα παιδιά. Θα έχουμε όλη την ημέρα, θα φιλοξενήσουμε παιδιά και φίβους. Και η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα, τη φιλική ατμόσφαιρα, με τους νέους καλλιτέχνες, με τα γραφιτή, με τις επίδειξεις τσίρκο και BMX και σκέιτ. Είναι μια ωραία στιγμή που μοιραζόμαστε με το ελληνικό κοινό. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα για το γραφιτή. Εδώ γίνεται μια δημιουργία για την αυλή του Γαλλικού Σχολείου. Προσπαθώ να εμπνευστώ από την ελληνική μυθολογία, ό,τι έκανα δηλαδή στο σχολείο. Προσπαθώ να φτιάξω ένα κύκλωπα. Είμαι εδώ για το Γαλλικό Ινστιτούτο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκδήλωση και είπα γιατί όχι, θα πάω να συμμετέχω κι εγώ. Η Γαλλία κατατάσσεται ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες της street art. Η κουλτούρα, οι καλές τέχνες τουλάχιστον δεν περιορίζονται στα γκαλερί, στα θέατρα, ξέρω εγώ. Είναι, και ο δρόμος είναι άνοιχτος για όλους και είναι ένα πολύ κατάλληλος χώρος για την καλλιτέχνικη έκφραση. Και αυτό θέλησαμε να δείξουμε σήμερα. Σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, ειδικά σε κάτι που υποστηρίζεται από έναν μεγάλο οργανισμό όπως είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο, προσπαθούμε να ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά και να τους δείχνουμε τις βασικές αρχές του skate. Είναι ένα δύσκολο άθλημα, αλλά θέλει μια υποδομή και μια παιδεία. Αν έχεις κάποιον να σου δείξει τα σωστά πράγματα, μπορείς να μάθεις πολύ γρήγορα να κάνεις όπως όλοι. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των παιδιών εν δράση που συμμετείχαν με μουσικοκινητικά εργαστήρια και παιχνίδια για παιδιά. Εργαστήρι τσίρκο. Είμαστε εδώ για να παίξουμε με ισορροπιστικά εδάφους, ζογκλερικά, ακροβατικά και μπορούν να έρθουν όλοι να δοκιμάσουν. Ενθαρρύνουμε παιδιά να ασχοληθούν με το σχεδιασμό και να χρωματίζουν γράμματα, εφόσον θέλουν να κάνουν κάτι όπως το όνομά τους ή κάποια άλλη λέξη. Και επίσης την κλασική παιδική ζωγραφική, που είναι κάποια σχέδια απλά, κάποια δέντρα, ουρανός, κάποιος ήλιος, τέτοια πράγματα. Εδώ ο φίλος μας ο Μάξ έφτιαξε το όνομά του. Στο δικό μας εργαστήριο σήμερα, μαζί με τους μικρούς επίδοξους σεφ, μαθαίνουμε να φτιάχνουμε κρέπες στο κατεξοχήν γαλλικό γλυκό. Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα, χαίρονται, τρώνε τις κρέπες, πασαλίβονται. Στόχος του Δήμερου Φεστιβάλ είναι να αποτελέσει ένα νέο θεσμό για την πόλη που θα αγκαλιάζει τη μουσική, τα αθλήματα, το χορό και τις γεύσεις. Τέλεια,